Υπάρχουν τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά, αλλά αν δεν προσέξουμε, μπορεί να γίνουν πραγματικός μπελάς για την υγεία μας. Και κάποιες άλλες απλά δεν μας δίνουν αυτά που υπόσχονται. Συνήθως εμπεριέχονται σε πολύ όμορφες συσκευασίες, φανταχτερές, με χρώματα της φύσης, υγιεινά, που παραπέμπουν σε υγεία, και αναγράφοντας στο μπροστινό μέρος τα μόνα συστατικά που είναι ωφέλιμα για την υγεία μας, παραλείποντας όλα τα υπόλοιπα, τα οποία μπορούν να αποβούν και πολύ βλαβερά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα δούμε ορισμένες από αυτές τις τροφές, που γυρνώντας πίσω στην ετικέτα και στα συστατικά, θα δούμε τι πραγματικά κρύβουν και αν αξίζει τον κόπο να τις καταναλώνουμε. Αλατικά έχουν υποστεί πολύ μεγάλη επεξεργασία, εμπεριέχουν κορεσμένα λιπαρά οξέα, πολύ αλάτι και επικίνδυνες χημικές ουσίες για τη συντήρησή τους, όπως το νητρόδες νάτριο. Στην ετικέτα να γράφεται ως συντηρητικό με αριθμό ε250, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν πολλές επαρκείς αποδείξεις ότι η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος προκαλεί καρκίνο στο παχυέντερο, ενώ υπάρχουν και κάποια δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνο του στομάχου, χωρίς όμως να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Ακόμη η κατανάλωσή τους σχετίζεται με εμφάνιση αυξημένης χοληστερίνης, αυξημένης αρτηριακής πίεσης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου Β και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε κατά πολύ τα αλατικά, έως και μία φέτα την εβδομάδα είναι η συνιστόμενη ποσότητα. Προσοχή, την εβδομάδα, όχι την ημέρα, και να μειώσουμε τον οποιονδήποτε κίνδυνο. Να σημειώσω εδώ πως τα αλαντικά που είναι επικίνδυνα για την υγεία μας ανήκει και το κόκκινο αλλά και το λευκό κρέας. Τα καπνιστά δε είναι ακόμα χειρότερα. Πάμε τώρα στο φρέσκο κόκκινο κρέας. Σίγουρα έχει πολλά ωφέλη για την υγεία, αλλά σήμερα θα εστιάσουμε στο τι κακό μπορεί να μας προκαλέσει. Αν φυσικά υπερβαίνουμε τη συνιστόμενη ποσότητα. Σίγουρα δεν είναι τόσο βλαβερό όπως το επεξεργασμένο κρέας. Γι' αυτό κατατάσσεται στο δεύτερο γκρουπ επικινδυνότητας για καρκίνο στον άνθρωπο. Εδώ το πρόβλημα που υπάρχει είναι ξεκάθαρα στην ποσότητα. Καθημερινά θα τρώγαμε 1 έως 2 φέτες αλαντικού, ενώ κόκκινο κρέας θα καταναλώναμε τουλάχιστον 100 γραμμάρια. Γι' αυτό μπορεί να φτάσει σε επικινδυνότητα και με τις φέτες αλαντικών. Μιλάμε για το μοσχάρι, το χοιρινό, το κατσίκι, το αρνί. Γι' αυτό πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος σε 1 φορά την εβδομάδα. Ψωμί του τόστ. Είναι αρκετά επεξεργασμένο και χαμηλής διατροφικής αξίας. Τα περισσότερα εμπεριέχουν αρκετή ζάχαρη, κακής ποιότητας από την πολλή επεξεργασία φυτικών έλαιων όπως κραμβέλαιο, φινικέλαιο, και πολλά πρόσθετα όπως ενισχυτικά γεύσης, συντηρητικά, γαλακτοματοποιητές, με σκοπό να έχουν ωραία γεύση και να θέλουμε να τα ξαναγοράσουμε και να παραταθεί και η διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα και τα ψωμιά που στο ράφι παρουσιάζονται σαν υγιεινά, όπως τα ψωμιά με αλεύρι ολικής άλεσης, που αν γυρίσετε πίσω στην ετικέτα θα δείτε ότι στα συστατικά αναφέρουν ένα πολύ μικρό ποσοστό ολικής άλεσης, της τάξης ακόμα και το 6%, που ίσα ίσα αλλάζουν το χρώμα του ψωμιού για να ξεγελάσουν το μάτι μας, και όλο το υπόλοιπο είναι με λευκό αλεύρι, επεξεργασμένο. Γι' αυτό πάντα κοιτάμε από πίσω να δούμε σε τι ποσοστό είναι τα συστατικά που αναγράφει μπροστά, και όσον αφορά τα σάκχαρα θα πρέπει να έχει κάτω από 5 γραμμάρια ανά 100 για να θεωρείται εντάξει. Και φυσικά χωρίς συντηρητικά ή με λιγότερο βλαβερά και πιο φυσικά συντηρητικά. Φυτικά γάλατα. Τα έχουν περάσει ως υγιεινά, διότι κυριαρχούν θρεπτικά συστατικά όπως το αμύγδαλο, η βρώμη, η σόγια, η καρύδα. Όμως δεν είναι έτσι. Αν γυρίσουμε τη συσκευασία πίσω και δούμε στα συστατικά, για παράδειγμα σε ένα γάλα αμυγδάλου, θα διαπιστώσουμε ότι μόνο το 2,3% είναι από αμύγδαλα. Και το υπόλοιπο φυσικά τι είναι, νερό και πρόσθετα. Ενισχυτικά γεύσης και συντηρητικά. Γι' αυτό αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη και αναγκαστικά πρέπει να πίνετε φυτικά γάλατα, προτιμήστε εκείνα που έχουν πιο φυσικά συντηρητικά και καθόλου ζάχαρη. Έτσι θα είναι λιγότερο βλαβερά. Απλά και πάλι το οξύμορο στην όλη υπόθεση είναι ότι είναι πολύ ακριβά με βάση αυτό που προσφέρουν. 100% φυσική χυμή στο σούπερ μάρκετ. Πρώτα απ' όλα, όταν ένα φρούτο στίβεται και χάνει τις ίνες του, μεταβολίζεται από τον οργανισμό μας όπως και η ζάχαρη. Άσε που άμα στύψουμε ένα φρούτο, γρήγορα χάνει τις βιταμίνες του, γι' αυτό θα πρέπει να το καταναλώσουμε άμεσα. Αυτό οδηγεί και πολλές εταιρείες στο να προσθέτουν μέσα στους χυμούς χημικές βιταμίνες. Επίσης κάποιοι χυμοί έχουν έξτρα σάκχαρα, αλλά και συντηρητικά για να μπορούν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερο χρόνο στο ράφι. Επίσης, το ανθρώπινο σώμα έχει την ικανότητα να μεταβολίζει τη μέρα γύρω στα 25 γραμμάρια φρουκτόζης, δηλαδή 2 μόνο περίπου φρούτα.
Δίνοντας όμως ένα ποτήρι στημένο φυσικού χυμού, περιέχει τα διπλάσια γραμμάρια, γύρω στα 40 γραμμάρια φρουκτόζης. Οπότε με το χυμό μπορούμε να καταναλώσουμε, χωρίς να καταλάβουμε, υπερβολική ποσότητα φρουκτόζης, που μπορεί να οδηγήσει στην επιπλέον αποθήκευση λίπους στο σηκώτη, γενικότερα παχυσαρκία, φλεγμονές και αντίσταση στην ινσουλίνη. Προτιμήστε λοιπόν ολόκληρα φρούτα, καταναλώστε τα με τη φλούδα, εφόσον τα έχετε πλύνει πολύ καλά και μην ξεφεύγετε σε πάνω από 2 τη μέρα. Μπάρες Δημητριακών. Οι συσκευασμένες μπάρες Δημητριακών, ενώ παρουσιάζονται ως υγιεινές, με βασικό συστατικό μάλιστα και την πρωτεΐνη, που χτυπάει κάτι σαν υγιεινό καμπανάκι, περιέχουν πολύ πρόσθετη ζάχαρη. Για να ενισχύσουν πολύ τη γεύση, συχνά προσθέτουν ραφιναρισμένη κρυσταλλική ζάχαρη, η μέλι, η σιρόπι αγάπης, η σιρόπι σφενδάμου, που όλα αυτά ανήκουν στα ελεύθερα ή πρόσθετα σάκχαρα και θέλουν πολύ μέτρο στη διατροφή μας. Σε μια μπάρα του εμπορίου μπορεί να βάλουν ακόμα και 3 κουτάλια ζάχαρης. Εξαίρεση εδώ αποτελούν τα φυσικά σάκχαρα που προέρχονται από φρούτα, τα οποία δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ. Γι' αυτό πάντα ελέγχουμε τα συστατικά και πίσω από τις μπάρες, και αν μιλάμε για ζάχαρη ή σιρόπια, τότε να είναι κάτω από 5 γραμμάρια ανά 100. Αν τα σάκχαρα προέρχονται από αποξηραμένα φρούτα, τότε θα μπορούν να είναι και πάνω από 5 γραμμάρια. Ριζοκοφρέτες. Καταναλώνονται πιο συχνά από όσους θέλουν να χάσουν βάρος για να ικανοποιήσουν τη λιγούρα τους χωρίς περιττά σάκχαρα, λιπαρά και θερμίδες. Μια ριζοκοφρέτα περιέχει 35 θερμίδες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η συνολική θρεπτική τους αξία είναι αρκετά χαμηλή έως και μηδαμινή. Η επεξεργασία που θα υποστούν για να φτάσουν στο σημείο που είναι τόσο μεγάλη που τις κατατάσσει στις κενές θερμίδες. Επιπλέον, περιέχουν πολύ αλάτι, αυτό θα πρέπει να ελέγχουμε να είναι κάτω από 1,3 γραμμάρια ανά 100. Έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει ότι επειδή χωνεύονται πολύ εύκολα, αυξάνουν απότομα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου φυτικές ίνες, πράγμα που θα μας κάνει να πεινάσουμε πολύ γρήγορα ξανά και να μην μπορέσουμε να φάμε μόνο μία-δύο και σχεδόν πάντα να υπερβαίνουμε τη συνιστόμενη ποσότητα. Αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη. Τα καταναλώνουμε κυρίως επειδή δεν έχουν πολλές θερμίδες και επειδή ξέρουμε ότι η ζάχαρη είναι ένα πολύ βλαβερό συστατικό, το οποίο αφού λείπει από ένα αναψυκτικό, το κάνει και λιγότερο βλαβερό. Όμως τα τεχνικά γλυκαντικά είναι συχνά καθαρή χημεία και δεν έχει αποσαφινιστεί 100% ακόμα αν μπορούν επάξια να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη ως λιγότερο βλαβερά. Αν δεν είναι εκχύλισμα, δηλαδή καθαρό συστατικό, τότε το σώμα μας δυσκολεύεται πολύ περισσότερο να τα διασπάσει, μπορεί ακόμα να μετατραπούν και να αποθηκευτούν σαν λίπος. Ούτε η σακχαρίνη, ούτε η ασπαρτάμη, ούτε πρόσφατα η σουκραλόζη φαίνεται να εμφανίζουν φυσικοχημική σταθερότητα και μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό δυνητικά τοξικών ενώσεων. Μπορεί επικουρικά πάντα να βοηθήσουν στη ρύθμιση του βάρους μας, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή light αντί για νερό. Προφανώς και δεν φταίνε μόνο τα γλυκαντικά, παύλα υποκατάστατα της ζάχαρης για την επικινδυνότητα των αναψυκτικών γενικότερα, αλλά η φύση τους ούτως ή άλλως δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την υγεία μας, καθώς και αυτά περιέχουν πάρα πολλά πρόσθετα. Ελπίζω να σας έδωσα χρήσιμες πληροφορίες, γιατί πάνω απ' όλα δεν θέλω κανείς να κερδοσκοπεί σε βάρος της υγείας των άλλων. Και ελπίζω να μην σας χάλασε την καρδιά, γιατί ξέρετε ότι μπορείτε να καταναλώνετε τις προηγούμενες τροφές απλά με μέτρο. Τα πάντα χωράνε σε μια διατροφή η οποία είναι ισορροπημένη. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε παρόμοια βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε με το επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Πάμε δυνατά!